Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο vlog και καλώς ήρθατε σε ένα vlog όπου θα έχει ταξίδι, βόλτες, youtubers και πολλά πολλά από τα αγαπημένα εκ των πολλών αυτοκίνητα. Χαίρετε τα κορίτσια που κλέβουν τις παραστάσεις. Γεια σου Κωνσταντίνα, τι γίνεται? Καλά. Ήρθες να κλέψεις την παράσταση? Όχι, ήρθα να αφήσω το φαγητό. Βρισκόμαστε λίγο πιο έξω από το Βόλο, όπως βλέπετε πίσω μου. Είναι το Mazda και αυτό εδώ είναι το BMW του The Great Tolly. Και της εδώ Αγγελικής. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε εδώ? Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για Βόλο. Έχουμε κανονίσει ένα Σαββατοκύριακο φωτιά με τους υπόλοιπους youtuber οι οποίοι ασχολούνται με τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι θα δείτε άτομα τα οποία θέλατε πάρα πολύ καιρό να δείτε μαζί μου και με το RX8, όπως ο Αλέξανδρος Κανιόγλου, Zero Fuck Garage, αλλά και Take It Serious. The Great Tolls εννοείται και δεν ξέρω και ποιον άλλον μπορεί να πετύχουμε στην πορεία. Έχουμε διανύσει αρκετά χιλιόμετρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω μια μικρή στάση για ανεφοδιασμό, όχι καφέ, αλλά βενζίνης. Προφανώς με αυτό το αυτοκίνητο εδώ που έχω μπλέξει. Εντάξει, πλάκα κάνω. Ξέρετε ότι μου αρέσει, το ήξερα. Και πάμε καρφί για το ξενοδοχείο, το οποίο είναι καταπληκτικό και γενικά είναι μια καλή ευκαιρία να χαλαρώσουμε και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, σχολιάζω συχνά το καύσιμο ή το πόσο καίει και όλα αυτά, μόνο και μόνο γιατί είναι γνωστό και θέλω να σου το περάσω ότι όντως καίει πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Προσωπικά, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι αυτοκίνητο για μένα που το παίρνω τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι το καθημερινό μου αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν με απασχολεί να κάτσω να σας πω πόσο καίει και τι διαδρομές. Γι' αυτό δεν το έχω σχολιάσει εκτενέστερα. Παρ' όλα αυτά, σκέφτομαι πως θα μπορούσα κάποια στιγμή να κάνω ένα βίντεο μόνο για αυτό το θέμα. Να λύσω όλες τις απορίες σας σχετικά με το πόσο καίει, πόσο πάει, θα μπορούμε. Αυτά, άλλη φορά. Τώρα σήμερα θα κάνουμε άλλα πράγματα. Φτάσαμε στο Βόλο. Έχουμε μόλις παρκάρει έξω από το ξενοδοχείο. Επιλέξαμε φυσικά ένα ξενοδοχείο το οποίο θα έχει πάρκινγκ, αλλά και ίσως κάποιες έξτρα νέσεις για το Σαββατοκύριακο. Μιας και σας είπα ότι θα έχει αυτοκίνητα αυτό το βίντεο, δείτε εδώ ένα χαλαρό Μαζεράτι το οποίο έχει παρκάρει έξω από το ξενοδοχείο και ένα έτσι εξίσου χαλαρό Πόρσε. Έχω την ειλικρινή αίσθηση ότι όσοι είστε τρελαμένοι με τα αυτοκίνητα θα το χαρείτε αυτό το vlog όσο τίποτα άλλο. Για να πάμε μέσα. Γεια σου μικρή vlogger με τη μάσκα. Γρήγορο room tour, γιατί το πραγματικό tour θα είναι αυτοκίνητα tour. Το πραγματικό room tour θα το δείτε στο δικό μου. Το πραγματικό, αυτό όμως που θέλω να σημειώσω και που επιλέξαμε είναι δωμάτιο με θέα τη θάλασσα. Εδώ. Αντικειμενικά δεν είναι σαν τη Σαντορίνη, εντάξει. Δεν είναι και η ίδια τιμή. Το ψηλό. Βέβαια δεν είναι και η ίδια τιμή. Είναι στο 1/3 του δωματίου εκείνου. Αλλά δεν το λες καθόλου άσχημο. Είναι τρομερό για την ακρίβεια. Οι ομορφιές της Ελλάδας. Και προσωπικά όλοι ξέρετε ή αν δεν ξέρετε πως λατρεύω το Βόλο, παίζει να είναι το τρίτο, μη σας πω και τέταρτο vlog στην ιστορία του καναλιού που είμαστε Βόλο. Δεν ξέρω, ίσως επειδή δεν είναι και τόσο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάπως μακριά, μας αρέσει να ερχόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ, για να μαζευτούμε όλοι από τα διάφορα μέρη. Και αυτός βασικά ήταν ο λόγος αρχικά, όταν είχαμε αποφασίσει να συναντηθούμε όλοι εμείς στο Car Community, είχαμε υπολογίσει ένα μέρος το οποίο θα είναι εξίσου κοντά από την Αθήνα αλλά και από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, περισσότεροι ήρθαμε από Βόρεια Ελλάδα και θα συναντήσουμε και αυτούς που είναι εδώ. Δυστυχώς οι Αθηναίοι δεν κατάφεραν να έρθουν, καθώς είναι μια περίοδος δύσκολη, ειδικά με τις ημερομηνίες. Το καλοκαίρι ξέρετε πώς πάνε αυτά. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ανοιχτοί για επόμενη φορά. Τώρα η πρώτη μέρα είναι η μέρα λίγο έτσι ξεκούρασης για βόλτα. Πάμε για ένα φαγητό και έχουμε κανονίσει με τους Take It Serious να πάμε για Τσίπουρα, γιατί δεν γίνεται να έρθει στο Βόλο και η έξοδό σου να μην είναι να πας για Τσίπουρα. Αλλά σε γενικές γραμμές το κομμάτι των αυτοκινήτων θα είναι πιο χαλαρό. Τολί, ναι. Καθόλου ζέστη. Καλή επιλογή να βάλεις ένα μακρύ παντελόνι. Όχι, όχι, το παντελόνι δείχνω. Ήταν καλή επιλογή. Δεν έχει 40 βαθμούς, ρε. Έκανα πατάτα πάνω, μη με το. Εγώ ξεκίνησα με t-shirt και τώρα κατέληξα με αμάνικο. Γιατί έχει απίστευτη ζέστη σήμερα. Σε έφαγε ο παππούς και η γιαγιά. Βάγανε στη στραφή. Παιδιά, ήταν ένας παππούς και μια γιαγιά και πήγαν έτσι σπίτι, εδώ. Το πάρασαν αυτό, έτσι.
σε φάγαν στη στροφή, Κωνσταντίνα. Και μεταφερόμαστε πόσο πιο βολιώτικο αυτό το πλάνο. Δεν γινόταν. Τσίπουρα. Να έρθεις και να μην θυμούμε τσίπουρα. Και take it serious. Μιχάλης και ο Δημήτρης. Μας λείπει ο Αλέξης σήμερα. Αύριο. Αλλά θα το δούμε αύριο στη γύρα. Στα αυτοκίνητα δεν τα χάνει αυτά. Εννοείται. Ποιος είναι ο οδηγός του Σουζούκι. Και οι τρεις. Θα το πάρουμε ένα lag, θα δούμε. Θα γίνει χαμός. Παράζουμε. Έχει καλή παρά εδώ. Και πολύ δυνατή ομάδα εδώ στο Βόλο, παιδιά. Πανικός και πολύ καλή εξυπηρέτηση. Έλα, γεια μας. Καλημέρα, Τόλι, τι κάνεις. Τι κάνεις. Τραβάω βίντεο, κατασκοπεύω τα πιτσιρίκια που σε κατασκοπεύουν. Έχει πετύχει ο Τόλης και την παιδιά που ήρθαν εδώ στο ξενοδοχείο για να με δούνε. Εν τω μεταξύ, καλημέρα, έχουμε φάει πρωινό, προετοιμαζόμαστε, είναι τώρα 11 το πρωί. Σε λίγο έρχεται ο Αλμπέρτο και λογικά και ο Αλέξανδρος. Οπότε θα ξεκινήσουμε τις πρωινές βόλτες. Επίσημα σήμερα είναι η μέρα των αυτοκινήτων. Σήμερα ξεκινάει. Έτοιμη, Κωνσταντίνα. Έτοιμη. Όλα τα πράγματα. Όλα πανέτοιμα. Τελικά δεν προλάβουμε να απολαύσουμε το δωμάτιο και τις ανέσεις, ούτε την πισίνα, ούτε το σπα, ούτε το ξενοδοχείο, ίσα ίσα το πρωινό και τη θέα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα κανονίσουμε να έρθουμε λίγο παραπάνω στο Βόλο, γενικότερα λίγο παραπάνω στις διακοπές, γιατί από ό,τι φάνηκε πάλι το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πρέπει τώρα κάπου να συναντηθούμε με τον Αλμπέρτο τώρα και τον Αλέξανδρο, δεν ξέρουμε ακριβώς πού. Αλλά στοχεύουν να πάμε για μακρινίτσα τους, ώστε να κάνουμε έτσι και μια διαδρομή παρεούλα που έχει στροφές και τέτοια. Μιας και έχουμε τα SUV. Να μπαίνουμε, δεν χρειάζεται SUV, θέλει σπόρο αυτοκίνητο εκεί για να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα. Για να ακούσουμε. Πανέτοιμοι. Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα της συνάντησης, εκεί αράζουν. Έτσι γίνεται μια σωστή συνάντηση YouTuber. Όλοι με το ρεγκλάβι και ο ξεχασμένος κάδρος με το κινητό. Αλέξανδρος με το κινητό, με την κάμερα. Έλα, βγάλε το μάτι σου και στην πόλη. Γεια σου και από κοντά, αδερφέ. Τι κάνουμε, μετά από καιρό. Έχουμε τα τελείως διακριτικά αυτοκίνητα, έχουν σταματήσει εδώ. Το τούμπανο του Αλμπέρτο. Τι δουλειά έχει ρίξει τώρα αυτός. Ένα χαλαρό έτσι αυτοκίνητο δρόμου, ρε παιδί μου. Με, το πήρα από το σπίτι, κανονικά ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Κάθαρα, μου λέει, αλλάζω μαμά και ενώ το μαμά εδώ, όχι, καρά μαμά και πρόμικο. Και ίδιο πρόμικο, εγώ και αυτός. Γιατί έτσι, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε, ρε. Δεν προλαβαίνετε. Αισθανόμαστε λίγοι, ρε φίλε, από την, αυτή τη σιδερόστρα. Πάμε στην άλλη. Έτσι, και εσείς. Και εμείς είμαστε κάμπριο. Εδώ, One Nation. Δεν είναι απλόστρα, είναι ξαπλώστρα. Έχει εδώ πίσω εννοείται τη ρεζέρβα, τα καθίσματά του είναι. Θερμομόνωση. Θα σε ρωτούσα πού είναι το RX7, αλλά σε ρωτούσα πού είναι το Supra. Με λέει μια. Με το RX7 άργησε πολύ, μου λέει. Και ναι. Λέω με το RX7 πόσο να αργήσει ο άνθρωπος. Και του κάνω μια, κοίταξε. Το Honda είναι μαμά, άργησα, αλλά ήρθα. Ναι. Το RX7 δεν θα έρχομαι να κάνω. Το Supra ακόμα. Το Supra τώρα μόλις έφτασε. Το πρόγραμμα πιει νερό. Έφτασε. Το έβαλα λίγο εκεί να βοσκήσει να κάνει. Έχουμε να δούμε δυνατά project. Εν τω μεταξύ, να πω ότι είμαστε τελείως κουλοί Θεσσαλονίκη. Συναντηθήκαμε στο Βόλο. Ναι. Θα απαράδεκτη λίγο, αλλά. Περιμέναμε κάτι Αθηναίος, ποτέ ήθελα. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Θεσσαλονίκη στο Βόλο να γίνει πρώτη γνωριμία. Εσύ πήγες Χαλκιδική, ψάχνει σε μένα. Εγώ σου λέω εγώ με Θεσσαλονίκη. Ναι, με Θεσσαλονίκη, ευτυχώς πέτυχα τον άλλον. Είμαστε λίγο απαράδεκτοι, αλλά το πήγα Κρήτη, δεν έχει YouTuber εκεί. Για πες, έλα μια βόλτα εκεί να. Πώς το βλέπεις αυτό τον κόλο. Κοιτάξτε, κολλάρε έτσι κι αλλιώς, αλλά. Άλλη φάση με το Rocket Bunny, φίλε. Φουσκώνει από πίσω. Εντάξει, αφού καθίσαμε κάνα τέταρτο να χαζεύουμε λίγο τα μάξια μας και να μιλάμε, θα ξεκινήσουμε προς μακρινίτσα πάνω να κάνουμε μια διαδρομή, ένα καφέ, ένα φαγητό, δεν ξέρω. Και μαλώναμε τώρα ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Για να ακολουθήσουμε άλλη από πίσω και να παίρνουμε τα πλάνα. Αυτό είναι το κόλπο. Τι είναι αυτό που μαλάει από πίσω. Α, και αυτός κρατάει. Τρεις 2000 τώρα. Γιατί για την αεροτομή μιλάς. Ναι. Σαν διαδρομή εδώ είναι εξαιρετική. Το αρνητικό είναι ότι είναι Κυριακή και έχει κόσμο. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ στενή. Και να πηγαίνουμε τώρα ένας πιο γεμάτος από τον άλλον. Λες και κάνουμε περιοδία. Αλλά θα έρθει η στιγμή αργότερα μεσημεράκι, απογευματάκι, όπου θα πάμε στην πίστα. Θα είμαστε άνετοι, θα είμαστε ωραίοι και εκεί θα τραβήξουμε τα ωραία πλάνα και θα κάνουμε και τις, έτσι, τις χαλαρές βολτίτσες μας.
αλλά δες, το θέαμα είναι... τρομερό. Αυτό το θέαμα. Είναι απλά, είναι απόλαυση ότι τώρα και να σας γράφω και να μεταφέρω το να βλέπεις έτσι αμαξάρες να κάνουμε βόλτα και τέτοια, είναι τέτοια αυτοκίνητα βόλτα σε αυτήν ό,τι διαδρομή, είναι τρέλα. Εν τω μεταξύ είμαστε όλοι με τα κορίτσια και τα κορίτσια είναι κάμερα woman, κρατάνε τις κάμερες και μπροστά εδώ η Δώρα, τώρα η Κατερίνα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και η Αγγελική πίσω και η Κωνσταντίνα, κάνετε την πιο χρήσιμη δουλειά. Ευχαριστούμε. Για μας. Ήρθε η στιγμή, κατεβαίνουμε όλοι, συναντάμε τους Take It Serious και φεύγουμε για πίστα καρ. Άραγμα, βόλτες, καρτάκια, καφέ, νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι να ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι, επί τους ίσως ήταν ο κεντρικός σκοπός του ταξιδιού, αλλά θα είναι και ο τρόπος ο οποίος θα συνοψίσουμε για να τελειώσουμε το ταξίδι. Λοιπόν, πώς γίνεται το σωστό παρκάρισμα? Εδώ το πεζοδρόμιο, εδώ το αυτοκίνητο. Ένας, δύο, τρεις. Τώρα πες αλήθεια, ρισκάρεις να φας αυτήν εδώ τη ζάντα? Ρισκάρεις? Δεν ρισκάρεις. Παιδιά, η διαδρομή. Είχα μπροστά τον Αλμπέρτο τώρα με το S13, τέτοιο χρώμα, τέτοιο φανταστικό, τέτοιο στήσιμο. Από πίσω μετά είχα το S2000 και μετά ο Τόλης για να κατεβαίνουμε το βουνό ανάβαση-κατάβαση. Μοναδικό, ανυπομονώ στο μέλλον να κάνουμε κι άλλα τέτοια, να μαζευτούμε κι άλλοι και γενικότερα να αναπτύξουμε έτσι αυτό το car culture, ας το πούμε έτσι, αυτή την κουλτούρα, αυτή την τρέλα, για να απολαμβάνουμε κι εμείς, αλλά φυσικά και εσείς που τα παρακολουθείτε. Τώρα φεδιαζόμαστε με καφέ και φεύγουμε για την πίστα. Καλώ τα παιδιά και τα ειστήριο. Νάτιος ο Αλέξης. Δημήτρης. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ, Suzuki Ignis. Το έχω δει τόσες φορές εκεί στα βίντεο. Πάμε για φωτογράφηση έτσι με το Βόλο και μετά φεύγουμε στην πίστα. Παιδιά, ξεκάθαρα είχα να τριχιάσει. Είναι σαν να είμαστε στην πραγματική ζωή στο Forza Horizon. Αλλά είναι όλο το vibe. Είναι όλο το vibe. Δηλαδή και αυτοί που ήταν γύρω, δεξιά, αριστερά. Πάτσους έχει στο Forza Horizon, γιατί μπορεί να νιώσει και αυτό το vibe. Need for speed, need for speed τότε. Need for speed. Πείτε εδώ. Πω. Λοιπόν, έχει έρθει λιμανικό. Μας έχει κάνει παρατήρηση, αλλά προλαβαίνουμε να βγάλουμε μία φωτογραφία. Γρήγορα, γρήγορα. Εντάξει, μας διώξαν πολύ διακριτικά και ευγενικά. Και φεύγουμε τώρα για πίστα που θα έχουμε την ησυχία μας. Τώρα η πίστα καρτ που πάμε είναι λίγο πιο έξω από το Βόλο και μας είχαν πει τα παιδιά ότι έχει λίγο χωματόδρομο. Ευτυχώς εγώ δεν έχω πρόβλημα με την ανάρτηση. Ο μόνος που ανησυχούμε είναι ο Αλμπέρτο αυτή τη στιγμή. Αλλά φαίνεται ότι θα τα καταφέρει. Τι κάνει, το τράκτερ. Κανιόχουλες 2000. 4x4 παιδιά αυτό το 2000. Δεν σήκωσε. Σήκωσε, δεν το μάθες. Νύχτηκαν. Ο Χριστός, η Παναγία. Δεν πάτε αυτούς που δεν έχουν εργοτήσει όλες τα στεχεία. Αδερφέ, θα το στείλουμε εμείς. Θα σε πάω εγώ πίσω. Θα κατεβεί κοπέλας που είναι ελαφριά. Και τώρα σκόφι θα φύγει, εντάξει. Και το σκυλάκι θα σε. Έλα, next time. Ξέραμε και αλλάξαμε τις αναρτήσεις. Βασικά αυτό ήταν το πρόβλημα με τις αναρτήσεις ήδη που φοράω. Γι' αυτό έβαλα την αερανάρτηση για να μπορώ να περνάω τέτοια προβλήματα. Αν και τελικά και με την εργοστασιακή, μια χαρά είμαι. Τη γλίτωσα. Όπως κρακράξει τέτοια αμάξια και πονάει η καρδιά σου. Α, δούμε πώς θα βγει μετά με γερανό. Εδώ παίζεις χρόνο, εδώ Αλέξη τι χρόνο έχεις? Εγώ είμαι... Καλά εδώ, ο μεγάλος ο driver. Εγώ απλά είμαι πολλά κιλά ρε και χάνω εκεί στη σχέση αναλογίας κιλού αναίπο. Αναίπο, με back entry θέλω, με back entry να το κάνεις. Φαίνεται μεγαλύτερη από το ουρισιού, δεν γίνεται φίλε, δεν τριφτά τα μάξη. Δεν γίνεται. Και θα γίνει αυτό που δεν περίμενα να γίνει, να οδηγήσω σήμερα κάρτ. Αν πεις ρε πάνω σε πίστα κάρτ, θα οδηγούσεις κάρτ. Κι όμως, αλλά δεν έχω οδηγήσει ποτέ ξανά καρτ, να ξέρετε. Και το λέω πόσο καιρό δεν έχω οδηγήσει ποτέ καρτ και ήρθα στο Βόλο οδηγήσω καρτ. Με τους YouTuber με τα αυτοκίνητα, για δηλαδή. Όλα υπάρχει πρώτη φορά. Θα είμαστε επικείς μαζί σου, θα είμαστε πολύ χαλάροι. Θα σας αφήνουμε. Θα πατάτε corner, θα είναι από πίσω και μπι μπι μπι. Μπλε σημαία, μπλε σημαία μόνο. Μπανάνε, σα πετάμε μετά. Μάριο Κάρτα γύρω εδώ. Θα ακολουθάω τη γραμμή του Μιχάλη, την αγωνιστική από πίσω, δάμε. Θα κόβω αέρα, ρε.
Εδώ βλέπετε τις νέες ειδικές δυνάμεις. Νίντζα! Νίντζα! Κράτα λίγο. Είναι εντάξει, ειδικό δυνάμι. Είναι για γνώστε. Έτσι φεύγουν οι νίντζα. Το βράδυ σκοτάδι. Άλμα εις μήκος είναι αυτό ρε φίλε. Όχι ρε, μα έχω το κατάνα εδώ και τρέχουν. Πρόσεχε πρόσεχε. Πάνω στην οροφή τρέχουν έτσι. Κιτρών και παιδάκι. Σε νίτσα από πάνω μέχρι κάτω. Γράφει με την τσαπάντα, Μαξ. Πάμε το κόκκινο. Όλα κόκκινο. Δώστε μου τα γυαλιά. Απλά ξέρεις τροφές. Εντάξει. Την άλλη φορά που έχω φορέσει κράνος ήταν εδώ τις μηχανές. Μέχρι. Καλείς. Αλέξη. Εδώ. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έφανε και το γυαλιά. Τη μάσκα με πνί. Τρομερό, παιδιά. Τι τρομερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και το πήγαινα και σχεδόν συντηρητικά εκεί. Μπορείς να χαλαρώνω, βέβαια, εκεί το λήξαμε. Εντάξει, παιδιά, καταπληκτικό. Και η ατμόσφαιρα καταπληκτική, έτσι που έπεφτε ο ήλιος. Θα ξανακάνουμε σίγουρα. Στάνταρ. Θέλει συνήθεια, θέλει να μπει στο κλίμα, αλλά γούσταρα. Γούσταρα. Εντάξει, μόλις ολοκλήρωσαν και τα κορίτσια μία γύρα. Αυτό το δείτε από το vlog της Κωνσταντίνας. Θέλω από ότι πραγματικά είναι τρελό σχολείο τα ΚΑΤ, δηλαδή σου μαθαίνουν και την αγωνιστική οδήγηση και τη σωστή οδήγηση. Όπως είχα κάνει τότε βίντεο για την οδήγηση μέσα στην πίστα, νομίζω ένα στάδιο πιο πριν προφανώς είναι τα ΚΑΤ. Οπότε μετανιώνω που τόσα χρόνια δεν είχα κάνει. Δηλαδή το προτείνω σε όλους και μικρούς και μεγάλους να έρθουν να δοκιμάσουν και θα πάρω κι εγώ αυτό το παράδειγμα και είπαμε θα κάνουμε κομπλούρες συνάντηση. Ναι, σε είδαμε να έχω εκεί. Λοιπόν, για να κάνουμε συνάντηση πίσω Θεσσαλονίκη. Να αρχίσουμε να το μαθαίνουμε, ο Γουστάρο Φουλ. Μέσα, κι εγώ μέσα. Είναι τώρα βέβαια και μια πολύ καλή ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά πιο κοντά στα αυτοκίνητα, μιας και είμαστε εδώ. Οπότε απολαύστε έτσι λίγο car porn. Ήρθε λοιπόν και η ώρα που περιμέναμε, η ώρα να βάλουμε τα αυτοκίνητα έστω έτσι μέσα στην πίστα. Να τα δούμε, να νιώσουμε λίγο πίστα. Εντάξει, καλά τα καρτ, αλλά σαν το αυτοκίνητο. Thank you.
αυτό άλλη φάση στην πίστα, παιδιά, με τα μάξια, εντάξει. Εδώ είσαι. Πάρτε. Απόλαυση. Απόλαυση, Τόλι. Δείτε. Όλοι εδώ χαζεύουν. Βλέπεις, αυτά είναι αυτοκίνητα για μας, μικροσκοπικούς, φίλε. Όχι ρε, μην χαλάς. Ω, έχει start. Είναι φτιαγμένο μόνο για τον οδηγό. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Άιντε. Πω, ρε εσύ δεν έπρεπε να πω εδώ μέσα. Αρρώστησα. Εγώ παίρνω ιδέες τώρα, να ξέρεις. Πάρ' το βαγγελάκι το φίλος και πες το, έχω πάθει ένα άστρο που δώσκαμε. Και εκείνο έχει στάνεις ωραίο. Έτσι μπορεί με τα φυσικά. Παίρνω ιδέες, παίρνω ιδέες. Δεν θα έπρεπε. Τρομερό όντως ρε φίλε, το λένε για το σάσμα. Όχι, γυναίκα του ξέχασε και εγώ θα κάνει κανένα drift αυτή. Έχω καλά λαστικά για πίσω και θέλουν πολύ το για ξεκόλληση. Ωραία. Μόνο πρώτο. Ωπα ρε. Εγώ δεν έχω μπροστά λαστικά. Ωπα. Αλλά είναι τόσο τρύπου τα κέρδα παίρνει. Γιατί δεν έχω βάλει τη ζώνη ρε. Δεν χρειάζεται. Είμαστε σε πίστα. Μην δίνεις ιδέες, θα το πάρει. Stop, stop. Καλά. Μία εδώ να του δείξω, μία μόνο. Λοιπόν, είσαι εδώ ακίνητος, έτσι. Ανεβάς. Δεν χρειάζεται κάτι, ακίνητος, φεύγες. Σε κολλάει, τάκ. Άμα είσαι ψηλά, έχει ροπή για να ξεκολλήσεις. Ναι, ναι, ναι. Μας κατέστρεψε αυτό το YouTubers meeting, μας κατέστρεψε. Πάνω τι λέει. Τόλι, μίλα. Φοβούσαμε τα αμάξι, φιλάρα. Εντάξει. Καλό είναι, ωραίο. Στρίβει, να ξέρεις. Στρίβει. Ο Αλέξης μπήκε συνοδηγός, το άκουσε, να ξέρεις. Τελικά ήταν το αποκορύφωμα αυτό, δεν θέλαμε πολύ. Μισή ώρα μέσα στην πίστα με τα αμάξια τελείωσε, αυτό είναι. Λοιπόν, τελειώνουμε. Επιστρέφουμε ο καθένας πίσω. Εμείς εδώ το group Θεσσαλονίκη Χαλκιδική. Τα παιδιά. Όπως τους βρήκαμε, εδώ, Βόλο. Σε 5 λεπτά φτάνουμε σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, ειλικρινά. Αλμπέρτο, Κατερίνα, Λάρισα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσατε. Θέλω να μου γράψετε αν θέλετε κι άλλα τέτοια. Θα κανονίσουμε οπωσδήποτε, οπότε δώστε βάση. Μένετε συντονισμένοι για τη συνέχεια. Θα αφήσω κάτω στην περιγραφή link για τα κανάλια των παιδιών, θα τσεκάρετε όλα όπως και δίποτε. Αυτά, καλή επιστροφή να έχουμε και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.